στην πανηγυρική θεία λειτουργία στον ιερό ναό Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο, βρέθηκε ο πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, πάνω Καμένο. Κατά τη δήλωσή του, ο κ. Καμένο υπογράμμισε μεταξύ άλλων να προσευχηθούμε για του ομόδοξου αδερφού μα, να πορευτούμε μαζί με του Ρώσου αδερφού μα, οι οποίοι τίνουν χείρα βοηθεία, και να αφήσουμε του δρόμου εκείνου τη παγκοσμιοποίηση, οι οποίοι οδηγούν στο να χαθεί η ελπίδα και να μπούμε σε δρόμου σκοτεινού. Η Παναγία πάντα ήταν στρατηλάτη και υπερμάχο στρατηγό. Απέδειξε ότι με βαθιά πίστη μπορεί να μας ελευθερώσει. Αρκεί και εμείς να κάνουμε το σταυρό μας. Όλος ο ελληνικός λαός, όλος ο ελληνισμός, όλοι ορθόδοξοι να τον κόσμο, ανέφερε ο κύριος Καμένος, τιμούμε σήμερα την υπερμάχο στρατηγό, τη μεγαλόχαρη, τη μάνα μας, την Παναγία. Είμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε την Παναγία του Πόντου, την Παναγία Σουμελά. Μια ιστορική στιγμή που επαναλαμβάνεται η ιστορία που έζησαν οι χριστιανοί το 1923 με διωγμούς από τάγματα Ισλαμοφασιστών που την σημερινή περίοδο ίδια τάγματα Ισλαμοφασιστών χτυπούν Ορθόδοξου Χριστιανού στη Συρία. Οι ίδιοι μισθοφόροι μεταφέρονται από τη Συρία στην Ουκρανία και χτυπούν του Ορθόδοξου πληθυσμού πληρωμένοι από τη νέα τάξη πραγμάτων, του διεθνού τραπεζίτε από εκείνου που θέλουν την παγκοσμιοποίηση. Οφείλουμε σήμερα να προσκυνήσουμε την Παναγία και να προσευχηθούμε προκειμένου να απελευθερώσουμε την πατρίδα μα από μια ξενοκίνητη χούντα τη νέα τάξη πραγμάτων, μια χούντα που όπω βλέπετε σήμερα, οι επίσημοι εκπρόσωποι τη προτίμησαν τι παραλίε παρά να βρίσκονται και να τιμήσουν την Παναγία του ελληνικού λαού.